Γεια σας. Το Predator Edge 3 σε σκάρα. Αυτό είναι το ψηλό και καλά. Αν και δεν αναφέρεται ως mid, είναι το υποτίθεται το κανονικό. Γιατί και το ένα ψηλό είναι. Το οποίο δυστυχώς δεν το πρόλαβα. Διότι νόμιζα ότι δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Και αυτό όχι απλά είχε κυκλοφορήσει, αλλά είχε εξαντληθεί κιόλας. Και περιμένω ένα χρώμα που κυκλοφορεί στο εξωτερικό, μήπως έρθει και προς Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το 3. Έτσι, όπως είπα χθες, θα τα έχω σήμερα, τα είχα. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θα σας πω εγώ το παπούτσι εμένα δεν μ' αρέσει, το θεωρώ κάκιστο. Περιέργως, θα πω ότι το 4 ήταν το καλύτερο για μένα, ναι. Το πιο γλυκό, το πιο μαλακό και το πιο άνετο. Παρότι ξένοι reviewers λένε ότι το 3 είναι καλύτερο, από το 1 μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτό, διότι το 1 δεν ήρθε. Βέβαια αυτοί το λένε για την τάπα, έτσι. Είναι και αυτό. Εγώ το 1 καλό το βλέπω από πάνω, τώρα δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εδώ είναι όλο συνθετικό. Δεν θυμάμαι τη τεχνολογία, δεν θα πω ψέματα. Νομίζω δεν είναι καινούργια εδώ. Όχι, δεν είναι. Είναι στο 1 η Zone Skin. Εδώ είναι ένα αλλιώτικο. Είναι συνθετικό μεν, αλλά έχει κάποια τεχνολογία. Δηλαδή στο άγγιγμα το καταλαβαίνω ότι κάτι έχει. Η διαφορά με το 4 είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι άνετο σαν το 4. Με το 4 κινούμε πολύ πιο άνετα και καλύτερα. Εντάξει, εδώ απλώ βλέπω ότι αυτά εδώ είναι περισσότερα. Αυτή τη φορά φτάνουν μέχρι πίσω. Και από εδώ είναι όλα ανάγλυφα και στο 1 νομίζω είναι full όλο. Εδώ είναι το καλτσάκι του. Έτσι. Το οποίο το θεωρώ και αυτό σκληρό. Δεν ήταν πολύ καλό, δεν ξέρω. Ξέρω. Η φτέρνα είναι δυνατή. Δεν με πολύ τρελαίνει εδώ. Την κάνει η δουλειά της βέβαια. Είναι καλή όμως. Αλλά γι' αυτό υπάρχει η low έκδοση που για μένα είναι καλύτερη και θα σας το πω μετά. Στο θέμα της φτέρνας εννοώ. Το κάτω μέρος είναι πολύ σκληρό. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Απορώ γιατί το λέγανε μαλακό. Εντάξει, το πατάς λίγο, δεν λέω. Αλλά γενικώ είναι το κάτι διαφορετικό. Γενικώ εγώ με τις κάτω επιφάνειες δεν πολύ ασχολούμαι. Να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν κατάλαβα καμία διαφορά σε κανένα παπούτσι. Είτε ήταν ακριβό είτε φθηνό. Από εκεί και πέρα. Η εφαρμογή, κανονικό μέγεθος οπωσδήποτε. Για κάποιο λόγο αυτό. Σαν να είναι λίγο στενό, αλλά δεν νομίζω. Βέβαια έχω και πλάτη πόδι, αλλά. Κι εγώ ξέρω τι θα πάρω για μένα, ας πούμε. Έτσι. Μ' αρέσει εδώ πίσω που γυαλίζει. Αυτά εδώ, αν παρατηρείτε, αυτό εδώ τώρα εδώ που γυαλίζει, αυτό το κομμάτι. Αυτό γυαλίζει, δεν είναι. Δεν το κάνω εγώ. Είναι έτσι από μόνο του. Έτσι. Και έχει VA σόλα, το άσπρο. Η οποία μάλλον είναι λίγο ψηλότερη. Να φανταστείς ότι έλεγα τη Light Strike του X-Ghosted ότι ας πούμε το παρακάνανε λίγο πίσω και τελικά εκείνο δεν ενοχλούσε καν από ό,τι βλέπω. Ο πάτος είναι αφαιρούμενος, βγαίνει. Από κάτω είναι μπετό όμως, αν το βγάλεις και πατήσεις. Εδώ, μισό λεπτό. Τώρα δείτε. Βγάζει το πάτο. Αν πατήσει αυτό, το κάτω από τον πάτο, μιλάμε είναι μπετό. Μπετό. Έτσι. Βέβαια στο πάτημα δεν το καταλαβαίνει τόσο σκληρό, αλλά είναι πολύ σκληρό όμω παρόλα αυτά. Εντάξει, τώρα για άτομα που δεν φοράτε τα ακριβά. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν θα σα μπερδέψω. Από μένα είναι όχι. Αυτό το μοντέλο εννοώ το κανονικό. Πολύ σκληρό. Πολύ σκληρό, πολύ ενοχλητικό στα κορδόνια, δεν ξέρω. Φυσικά αυτό θα σπάσει και θα γλυκάνει, θέλω να πιστεύω, αλλά δεν είναι λόγος να το εμπιστευτείς για αρχική τιμή. Ίσως σε 6 μήνες από τώρα, ναι, αξίζει να το δοκιμάσεις. Τώρα, σε καμία περίπτωση.